ξαναγυρίζουμε σχέση. Η μετουσίωση αυτή πρέπει να σημαίνει πρώτα μέσα μας. Αυτή είναι όλη η τεχνική του εσωτερισμού. Η μετουσίωση, η μετατροπή. Πώς να μπορούμε αυτά τα πράγματα λοιπόν, τα κβαντικά, αυτά τα αλχημιστικά, να τα επιφέρουμε μέσα στον οργανισμό μας και μέσα μας να αλλάζουμε. Και επειδή το σώμα, η ύλη λειτουργεί σε άλλους χρόνους, μπορούμε να το κάνουμε στο πνευματικό μας στοιχείο. Καταλαβες. Και εκεί πέρα λοιπόν ξεκινάει όλη η αλχημία και γίνεται. Μέσα μας, στο εσωτερικό μας, τα πιστεύω μας, τις πεποιθήσεις μας. Γιατί εκεί πέρα μπορούμε να τα πειράξουμε. Είναι πιο λεπτοεπιλεπτή ύλη και αλλάζει πολύ πιο εύκολα από την κρυσταλλωμένη ύλη. Όπως το έχεις αναφέρει και άλλο αυτό. Ναι, συνέχεια το λέμε. Γι' αυτό τα παίρνουμε μέσα μας τα πάντα. Όταν όμως εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα, τότε έρχεται στη ζωή σου αυτό που θέλει πραγματικά η ψυχή σου για να πάρεις το μάθημα. Καταλαβαίνεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αν εμείς θέλαμε έναν κόσμο για να μάθουμε, δεν θα υπήρχε μέσα η βία. Η βία είναι ακριβώς για να την καταλάβεις. Για να σου δείξει και τη μη βία. Μέσα από τη βία μαθαίνεις τη μη βία. Όλα γίνονται μέσα των αντιθέτων εδώ πέρα που ζούμε. Δεν γίνεται να υπήρχαν άνθρωποι καλοί αν δεν υπήρχαν άνθρωποι κακοί. Ο κακός ο άνθρωπος είναι ακριβώς για να μπορείς να διαλέξεις σε τι κατάσταση θες να είσαι. Ανάμεσα στα δύο, στο καλό και στο κακό. Καταλαβαίνεις. Επειδή εδώ πέρα πρέπει να διαλέξεις πραγματικά. Δεν γίνεται λοιπόν. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος λοιπόν και είμαστε όλοι καθρέφτες όλων ενών, είναι για να διαλέξουμε. Δεν μπορεί να έχει μια κοινωνία μόνο καλούς ανθρώπους. Δεν ξέραμε τους κακούς ποιοι είναι. Δεν μπορούσαμε εμείς να συγκεκριμενοποιηθούμε. Και επειδή τα πάντα στη ζωή γίνονται και διασπούνται εκ της συνείδησής μας δια του δύο μέσω της διαδικότητας, αν μένανε μόνο οι καλοί, κάποιοι από αυτοί θα ήταν πάλι κακοί. Θα παίζουν ρόλο του κακού. Και αν μένανε μόνο οι καλοί, πάλι από αυτοί του δύο θα χωριζόταν και θα γίνονταν οι μισοί και κακοί. Και αν μένανε πάλι καλοί, θα χωριζόταν οι κακοί. Και αν μένανε πάλι καλοί, μόνο κακοί. Οι μισοί ήταν κακοί, οι μισοί ήταν κακοί, οι μισοί ήταν κακοί, μέχρι που θα μείνει μόνο ένας. Αυτός ο ένας, ο μισός, αυτός θα ήταν κακός. Κατάλαβες να σου πω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε ορισμένα πράγματα, τα καταλαβαίνουμε και τα αποδεχόμαστε. Γιατί δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό δεν γίνεται ποτέ όταν ζούμε σε μια κατάσταση που όλα νομίζουν ότι είναι, όλα νομίζουμε ότι είναι αταξία. Τι θα θέλει, παντού πόλεμο, να φέρουμε την τάξη. Όταν καταλάβουμε ότι είναι παντού χάος και όταν γίνονται τυχαία ή λειτουργούν όμως του χάος, το μόνο που να κάνουμε να πολεμάμε για να φέρουμε την τάξη. Έτσι δεν είναι. Για πες. Γιατί όταν εμείς καταλάβουμε όμως ότι όλα είναι από μια τέλεια νοημοσύνη και όλα συμβαίνουν τέλεια, τότε έρχεται η ειρήνη εσωτερική. Καταλάβεις, γιατί όλα δουλεύουν σε συγχρονισμό με μας. Για μας. Τίποτα δουλεύει έξω από μας, ούτε εναντίον μας. Όταν το καταλάβουμε αυτό, ξέρεις, έρχεται μια ωραία κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση ζεν. Που δεν σημαίνει κάθομαι και αποβλακώνομαι. Δεν σημαίνει καθόλου μα καθόλου αυτό. Μια αποβλακωμάρα διαλογισμού. Το ζεν στην πραγματική του περίπτωση είναι αυτό που σου είπα. Ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Από τη στιγμή που λειτουργούν όλα τέλεια, αφήνομαι στο αυθεντικό μου. Αφήνομαι στο αυθεντικό μου. Αφήνομαι στην επιθυμία μου, στην τάση μου, στον ενθουσιασμό μου. Αφήνομαι να είμαι πραγματικός, γιατί όλα λειτουργούν τέλεια. Εκεί φεύγει και το αίσθημα της ασφάλειας και του ελέγχου για τον άλλον. Γιατί απλά δεν χρειάζεται να ελέγχεις τίποτα, γιατί όλα εμπιστεύεσαι. Ότι ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό εσένα, ξέρω ότι δουλεύεις για μένα. Ακόμα και αυτός που θα έρθει να με σκοτώσει, ξέρω ότι δουλεύει για μένα. Ίσως για να μάθω εγώ την άμυνα. Ίσως για να μάθω να συγχωρώ, ίσως για να μάθω τον πόνο. Αναλόγως στη συνείδησή μου θα πάρω και το μάθημα. Καταλαβες. Αυτό δεν αφαιρεί ότι έχω μια συνειδητότητα να αντιδράσω. Γιατί μερικοί λένε αφού όλα δουλεύουν για μένα, κάτσω εδώ πέρα να αποβλακώνομαι πάλι. Ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι η καλύτερη τους μέθοδο για αποβλακωμάρα. Επειδή δεν παίρνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Καταλαβες. Πιο καλά είναι αποβλακωμένος λέει, γιατί άμα είμαι έξυπνος, να έχω και την ευθύνη. Οπότε κάτσε να αποβλακωθώ. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι πάει να πει. Πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε σε μια κατάσταση, αφού καταλάβουμε ότι και τα δύο είναι ένα. Οπότε όλα έρχονται σε αλλαγή. Μια το ένα, μια το άλλο. Εμείς μπαίνουμε μπροστά στη ροή, γιατί δεν δεχόμαστε ποτέ το άλλο. Δεχόμαστε μόνο αυτό που για μας μας κάνει, έτσι. Ενώ το άλλο για κάποιο λόγο δεν μας κάνει. Δεν ξέρει ο Θεός, δεν ξέρει το σύμπαν. Δεν ξέρει γιατί μου στείλε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος ενέργησε έτσι απέναντί μου, γιατί εγώ ενέργησα έτσι απέναντί του. Όχι, όλοι πρέπει να καταδικάσουμε, να πονέσουμε, να σκοτωθούμε. Καταλαβες. Και να πούμε ότι να μην δώσουμε αξία, όταν είναι ένα λάθος. Ξέρεις. Λάθος. Ενώ στην πραγματικότητα είναι έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε αυθεντικοί, αληθινοί. Και να λέμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, πιστεύουμε, να εκφράζουμε ο καθένας την αληθινότητα που έχει μαζί με τον άλλον. Και αναλόγως, ό,τι και να κάνεις, όπως η κοινωνία έχουν βγάλει τόσους νόμους, αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, αν δεν αλλάξει συνείδηση. Δεν πάει να βάλεις 500 νόμους. Πάντα ο άνθρωπος έτσι, δεν μπορείς να τον ελέγξεις.
δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Για να ελέγξεις κάτι πρέπει να είσαι από πάνω του, καταλαβαίνεις. Να τον περιβάλλεις, να ελέγξεις. Άρα οι ίδιοι που βγάζουν τους νόμους, οι ίδιοι δεν τους ακούν. Άρα πώς θα ελέγξουν. Τι να ελέγξουν, άμα δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Άρα όλα αυτά με τις φυλακές και το ένα και το άλλο που λένε αναμόρφωση και ζέρω, ψέματα. Δεν γίνεται. Τίποτα δεν δουλεύει έτσι με τον τρόπο που θέλουν. Γιατί δεν μπορείς να πας ενάντια στο ρεύμα. Όλα είναι φαινομενικά ότι μπορείς εσύ να ελέγξεις την ανθρωπότητα. Δεν μπορείς. Και αυτό θα φέρει βία. Και αυτό θα φέρει κούραση και θα φέρει θυμό. Θα φέρει αγανάκτηση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Κατάλαβες, γιατί για τον εαυτό στην πραγματικότητα δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Γιατί όταν θες να τον ελέγξεις, χρησιμοποιείς έναν εαυτό για να κοιτάξει έναν άλλον εαυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αλλά αυτόν τον εαυτό που κοιτάει, ποιος θα τον κοιτάξει. Και συνήθως βάζει έναν έλεγχο. Πιο πίσω, να ελέγχει τον ελεγκτή, να ελέγχει τον ελεγκτή. Και πού οδηγεί σε ένα άγχος. Επαναλαμβανόμενο. Να ελέγχω το ελεγχόμενο. Κατάλαβες γιατί δεν έχεις ό,τι πρέπει. Γιατί δεν έχεις μετά την αντίληψη αν ο παρατηρητής, παρατηρεί σωστά. Καταλάβες, λες ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος, έχω την κάμερα, και το φακό. Και λες ότι ο φακός είναι βράμικος, το καθαρίζω. Αλλά το πρίσμα μέσα το αλλάζω. Έτσι που δίνει κόκκινο, πράσινο τα χρώματα. Αλλά μετά τον χρήστη που κάνει αυτά τα πράγματα, ποιος τον ελέγχει. Καταλαβες. Και συνήθως μπαίνει σε μια κατάσταση ελέγχου, γιατί ο νους δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα. Και εκεί ερχόμαστε εμείς. Όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο τον εαυτό μου. Δεν εννοώ. Ξέρεις, εννοώ όσους κυριολεκτικά έχουν συλλάβει αυτά τα πράγματα. Να τους δώσουμε έτσι, να καταλάβουν ότι εκείνη την ώρα έρχεται η πραγματική εμπιστοσύνη στη συνειδητότητά σου, ότι πριν κάνεις κάτι δεν σκέφτεσαι, γιατί η σκέψη φέρνει μια αμφιβολία, γιατί δεν έχεις τα κατάλληλα δεδομένα, γιατί νομίζεις, γιατί στην πραγματικότητα να σκέφτεσαι καθυστερείς και δεν εμπιστεύεσαι, ενώ μπορείς πραγματικά αυτό το δίλημα που υπάρχει στο να πάρεις μια απόφαση, γιατί είναι φαινομενικό, γιατί αν δεις τον εαυτό σου και τον παρατηρείς την ώρα που σκέφτεσαι, βλέπεις ότι πρέπει να περάσουμε και από τον παρατηρητή για να φτάσουμε στη μη παρατήρηση τελικά και στην εμπιστοσύνη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή κάθε τι πρέπει να το αφισβητήσουμε, να το πιστέψουμε, να το επιβεβαιώσουμε και μετά να το αναθεωρήσουμε. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή βλέπεις ότι την ώρα που ερχόμαστε στην θέση του παρατηρητή και παρατηρούμε τον εαυτό μας, ότι αν βάζουμε το μυαλό μας και σκέφτεται, θα δεις ότι πόσες φορές την ημέρα θα αλλάξει αποφάσεις αναλόγως στη δόνησή μας. Και όσο παραπάνω σκέφτεσαι, όσο μπερδεύεσαι. Και αυτό το κάναμε και στο σκάκι. Αυτό το κάναμε και στα χαρτιά. Αυτό το κάναμε και όταν παίζαμε παιχνίδια. Κάθε φορά που έπρεπε να αναλύσεις πράγματα, να αναλύσεις, μετά από ένα σημείο και μετά, έβλεπες τόσες πολλές πιθανότητες που ξέχναγες αυτή που ήταν φως φανάρι. Και ποια ήταν φως φανάρι, θα λέγαμε η αυθεντική σου. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, όταν έχεις εμπιστοσύνη στη συνειδητότητά σου. Όταν δεν έχεις από την εμπιστοσύνη στη συνειδητότητά σου, τι να αποφασίζεις. Αφού είσαι στο νου. Και ο νους θα αποφασίσει βάσει των δεδομένων. Καταλαβες. Θα πάρει να επεξεργαστεί τα στοιχεία. Καταλαβες. Και θα σου πει λογικά αυτό είναι μέσω της λογικής. Αλλά ποτέ δεν έχει τα δεδομένα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε τη λογική του διανοητισμού, του χαμηλού εγώ. Εμείς θέλουμε τη λογική του λόγου, της νομοτέλειας. Γιατί όταν πήγες μαζί με την νομοτέλεια, εκτός ότι ενισχύεσαι, ισχυροποιείσαι, όλα δουλεύουν για σένα. Καταλαβες. Αλλά εκείνη την ώρα, όταν εσύ είσαι με την νομοτέλεια, όλα δουλεύουν για σένα. Αλλά εκείνη την ώρα, αυτή η εμπιστοσύνη σε όλα, θα δεις ότι μακροπρόθεσμα φέρνει ένα αποτέλεσμα που μικροπρόθεσμα, κοντά δηλαδή, δεν θα το μπορείς να το δεις ποτέ. Αλλά μόνο με την εμπιστοσύνη έρχεται. Οι άνθρωποι όλοι έχουν ένα μπέρδεμα στο μυαλό. Ότι αν καταλάβουν ότι τα δύο είναι αντίθετα και τα αντίθετα είναι όμοια και τα όμοια είναι ένα, καταλαβες, και φύγουν από το ένα και αυτόν το άλλο και γίνει ότι το ένα είναι το άλλο, καταλαβες, και έρθουν σε αυτή την κατάσταση και φύγει ο διαχωρισμός και φύγει το καλό και το κακό, μετά ξέρεις τι φοβούνται, μην χάσουν την πορεία τους. Σου λέει, αν εγώ δεν έχω καλό και κακό, τότε ποια είναι πορεία μου, φοβούνται τον εαυτό τους. Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος ελευθερίας. Η ουδετεροποίηση, που είναι πάλι φαινομενικός, γιατί ποτέ, δεν μπορείς να το ουδετεροποιήσεις παρά μόνο πνευματικά, γιατί εδώ κρυσταλλωμένος είσαι πάνω σε έναν πόλο, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχεις με κατεύθυνση, έχεις με συνειδητότητα, πας κάπου, ζεις στον χρόνο, στην απόσταση,
Και όμως το μυαλό με το που νιώσει ότι αρχίζει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει καλό κακό, τι κάνει, αρχίζει και πιάνει ένα φόβο, λέει καλά, καλά. Εγώ δηλαδή μπορώ να κάνω την άλλη, μπορώ να σκοτώσω, να βιάσω, να κάνω, να δείξω και να μην είναι κακό. Πάει η ηθική μου. Και μετά που βασίζομαι. Όμως δεν είναι έτσι. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο φόβος του μάτι που μπαίνει σε αυτά τα πράγματα και αρχίζει και βιώνει για πρώτη φορά την ουδετερότητα. Σου λέει πω, πάμε μια περιόριστη ελευθερία. Πώς θα τη συγκρατήσω, γιατί το μυαλό τι έχει. Έχει φρένο. Γι' αυτό λέμε σχιζοφρενής. Κατάλαβες τι έχει. Σχιζοειδή, θα λέγαμε φρένα. Γι' αυτό λέμε έξω φρενών ότι έγινε. Αλλά το μυαλό έχει μάθει να έχει φρένα, να έχει όρια, να οριοθετεί. Αφού είναι η καταστασή του να διαχωρίζει, να οριοθετεί. Δεν μπορεί να είναι χωρίς φρένο. Άντε πες τώρα ότι είναι τα πάντα, ότι είναι ένα και ότι δεν να κάνει κανένα να πάνε στα πάντα και ότι και ότι και ότι. Θα τρελαθεί. Γιατί φοβάται. Και κήρυγεται η εμπιστοσύνη. Και εκεί την εμπιστοσύνη στην συνειδητότητά μας, καταλαβες. Γιατί απλά φεύγει το μυαλό από τη μέση. Φεύγει το μυαλό από το να κάνει κουμάτο, από το να μπαίνει μπροστά, από το να σε κάνει να νιώσει ασφαλής, από το να σου λέει θέλω κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Θέλω κι άλλο κι άλλο κι άλλο γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δεν έχω όλα τα δεδομένα. Φεύγει σύγκρουση. Και έχει μια εμπιστοσύνη ότι ό,τι και να πράξω είναι ανάλογα τη συνείδησή μου. Έχω φτάσει όμως στην εμπιστοσύνη τη συνείδησή μου. Έχω την κατάλληλη συνειδητότητα, την κατάλληλη ένωση στον αμυντικό. Ώστε αυτό που θα κάνω θα είναι προς όφελός μου συνειδητά. Γιατί αν δεν έχω φτάσει στον τέταρτο τσάκρα της καρδιάς, τα λέγαμε, αν δεν έχω περάσει από το τρίτο, αν δεν έχω μέσα μου χειραγωγήσει τα τρία κατωδιαφραγματικά τσάκρα και δεν έχω φτάσει αυτή την εμπιστοσύνη στο τέταρτο, ότι όλα ξεκινάνε από την πρόθεση της καρδιάς, από ένωση για το σύνολο προς το σύνολο, τότε δεν είμαι συνειδητός για αυτά τα πράγματα που γίνονται για το καλό μου και θα τα βλέπω κόλαση. Καταλαβες τι λέω. Όταν θέλουμε εμείς να φτάσουμε στην εμπιστοσύνη που λέω εγώ, στη μη σκέψη, που η μη σκέψη δεν σημαίνει να πιάσω το ποτήρι, να το βάλω εδώ πέρα, να πιάσω αυτό. Αυτές οι σκέψεις θα τις έχεις πάντοτε. Φυσικά. Σημαίνει να μην προβάλλεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αμφιβολίες, σε αυτά τα πράγματα, καταλαβες. Και να σου βγαίνει με εμπιστοσύνη ποιον δρόμο θα πάρεις, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς πολύ. Γιατί η σκέψη, καταλαβες, εκείνη την ώρα είναι αργή. Και έρχεται μια γνώση εκ της στιγμής. Γιατί απλά το κέντρο που σου φέρνει την πληροφορία είναι πιο υψηλό. Από το κέντρο του διανοητικού, καταλαβες. Εκείνη την ώρα είσαι ο χρήστης, δεν είσαι ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής απλά θα μεταβιβάσει την πληροφορία. Και αυτό ακόμα οι επιστήμονες δεν έχουν καταλάβει. Ότι η συνειδητότητα είναι πιο πάνω από αυτό το πράγμα που λένε εγκέφαλος. Είναι ο χρήστης και όχι ο υπολογιστής. Και μόλις καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι μπορούμε να συνδεθούμε με αυτόν τον χρήστη, τότε όλοι έχουμε μια άμεση πληροφορία, και αυτό λέγεται συνείδηση. Ότι χωρίς την διανοητική πληροφορία έχεις μια επίγνωση που είναι πάλι με πληροφορία ανώτερου βαθμού και λεπτεπίλεπτης ύλης περισσότερο από τη σκέψη. Και ανευχρόνου. Περισσότερο από τη σκέψη. Και είναι ανευχρόνου γιατί όσο πιο μικρή είναι η ύλη, θα λέγαμε, το πακέτο ενέργειας που κρυσταλώνεται, τόσο πιο γρήγορος είναι ο χρόνος. Γιατί ο Θεός είναι χρόνος. Ο Θεός είναι ταχύτητα. Καταλαβαίνεις. Ο Θεός είναι ταχύτητα, γι' αυτό είναι πανταχού παρόν. Γιατί μόνο όποιος είναι πανταχού παρόν, άπειρη ταχύτητα, άπειρη απόσταση. Γι' αυτό είναι ο Θεός. Γιατί όμως είναι, πού υπάρχει άπειρη ταχύτητα, άπειρη απόσταση. Στο κέντρο. Γιατί ελενώνονται. Γιατί εκεί είναι μόνο ο Θεός. Όταν λέμε κέντρο, νοούμε πως το βλέπουμε γεωμετρικά. Καταλαβαίνεις. Αν ο Θεός λοιπόν είναι έξω από τον χρόνο και τον χώρο, σημαίνει ότι έχει άπειρη ταχύτητα. Και εμείς λοιπόν κάθε φορά που θέλουμε να αναβαθμιστούμε, αλλάζουμε ταχύτητές μας. Και όσο πιο χαμηλή είναι η δόνησή μας, τόσο πιο πολύ βραχές, καταστάσεις, ζούμε, μένουμε σε ένα σενάριο και δημιουργούμε χρόνο. Γι' αυτό οι κολάσεις είναι αιώνιες. Καταλαβες. Και όχι στον παράδεισο ζεις στη στιγμή. Καταλαβες. Στον παράδεισο ζεις μια αιώνια στιγμή, στην κόλαση ζεις χρονοφόρες κατάστασεις που ποτέ δεν τελειώνουν. Γιατί απλά μια στιγμή κρατάει τόσο πολύ και επειδή δεν θέλεις να περάσεις, δεν περνάει με τίποτα γιατί δεν ζεις στο τώρα να το εκμεταλλευτείς, να βάλεις συνειδητότητα. Καταλαβες. Πάω ότι θες να φύγεις, δεν περνάς καλά. Δεν είναι αυτό που θέλεις. Για φαντάσου αυτή η αιώνια στιγμή δεν είναι αυτό που θες. Τότε γίνεται παράδεισος. Καταλαβες. Ναι. Είδες πάλι που τα δύο ενώνονται. Γι' αυτό σου λέω τίποτα από όλα αυτά που υπάρχουν δεν είναι καλό ή κακό. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Τα πάντα είναι βασισμένα σε αυτή τη διαβολικότητα και γενιά. Και από το ένα κρυστάλλι στο άλλο στο ένα, και από το ένα κρυστάλλι και από το άλλο στο ένα. Και όλα είναι σε ένα συνεχή ρυθμό. Ποτέ δεν τελειώνει. Και το μόνο που να κάνουμε είναι να τον εμπιστευτούμε αυτόν τον ρυθμό. Καταλαβες. Άρα όταν έρχονται τα άσχημα πρέπει εμείς να θυμόμαστε τα όμορφα όπως κάποιοι και την άλλη φορά. Και όταν έρχονται τα όμορφα πρέπει να θυμόμαστε τα άσχημα. Για να γίνει αλλοεκτίμηση και ενθύμηση. Εκτίμηση και ενθύμηση.
Τώρα το μηχανάκι πέρασε και είχε, ας πούμε, το θόρυβο αυτό, όχι για να μας εμποδίσει, αλλά να με κάνει να πάρω ανάσα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα χαρτολογώντας που ναι. θέλω να σου πω. Ναι. Για το πώς τι συμβαίνει στη ζωή μας. Όταν εμείς όμως εκείνη την ώρα έχω ταυτιστεί εγώ ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει ήταν να σου μιλήσω και να μην αφήσω το κουνούπι να μπει μες στον διαλογισμό, τότε πάω ότι το κουνούπι θα μου σπάει τα νεύρα και θα με κάνει, δεν μπορεί να με αφήσει να διαλογίζομαι. Καταλαβαίνεις. Άρα παίρνουμε το κουνούπι και το βάζουμε στον διαλογισμό. Καταλαβαίνεις. Άρα παίρνουμε απέναντι αυτό που έγινε από εμάς, είτε μας κατέκρινε είτε μας έκανε ο σύντροφός μας και το φέρνουμε μέσα μας. Καταλαβαίνεις. Άρα χρησιμοποιούμε τα πάντα προς οφελός μας. Γι' αυτό είναι η πραγματική μετατροπή. Να χρησιμοποιούμε τα πάντα προς οφελός μας, γιατί όλα δουλεύουν για μας. Πρέπει να το καταλάβεις. Όλα δουλεύουν για μας. Τα πάντα δουλεύουν για μας. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι Θεός και όλοι στο δικό σου σύμπαν δουλεύουν για σένα. Σε υπηρετούν. Σε υπηρετούν όπως και εσύ υπηρετείς τα ανώτερα συνειδησιακά όντα. Καταλαβαίνεις. Αυτή η αλυσίδα που λέγεται τροφή, εδώ πέρα στην Αιγύπτου, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, έτσι και συνειδησιακά υπάρχει μια αλλοεξυπηρέτηση όλων των όντων, γιατί όλοι μας είμαστε στην αγάπη, στην ένωση που λέγεται σύμπαν. Αυτή η αλλοεξυπηρέτηση λοιπόν είναι αυτό το πράγμα, ότι όλοι δουλεύουν για σένα. Από κάτω σου και από πάνω σου. Δεν υπάρχει κάτι που να βγαίνει λάθος στο σύμπαν. Το σύμπαν δεν κάνει λάθη, δεν κάνει περιτά και δεν δημιουργεί πράγματα χωρίς λόγο, άρα χωρίς συμφέρον. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λοιπόν όλα, μόλις μπεις σε αυτή την κατάσταση, μόλις καταλάβεις την πραγματική έννοια, αυτό που λένε σεν και την πραγματική φώτιση που λένε σάματι, και μόλις μπεις σε αυτό το πράγμα, τότε θα καταλάβεις πόσο πιο απλό είναι τελικά να ξανάρθουμε στην ορθή αγαθότητα. Του να είσαι αυτός που είσαι. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να περάσεις όλα τα μήκη. Τη αφιβολία, τη διαφυσβήτηση, να ψάξει το Θεό, να τον βρει το Θεό, να το ξαναχάσει το Θεό, να τον ξαναβρει το Θεό, να πει αυτά τα πράγματα και να καταλήξει αυτό το πράγμα που σου λέω εγώ, ένα κύκλο που σταματάμε και ερχόμαστε εδώ να πούμε τι τελικά, ότι σταμά, τι κάνει. Αγαπώ το φως. Χωρίς να μισώ το σκοτάδι. Ίσα ίσα που δεν φοβάμαι το σκοτάδι, γι' αυτό μέσα στο σκοτάδι μου και σου, στα σκοτάδια μας όταν ανακατεύομαι, το κάνω με εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Που είναι η επαναφορά. Ότι ακόμα και μέσα στο σκοτάδι θα ενεργήσω έτσι όπως πρέπει για το καλό μου. Καταλαβες. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς που δεν ξέρουν να εκείνη την ώρα να πούνε και έλα τώρα στα μάτια. Εσύ πώς. Αφήνεσαι στη σκοτάδια. Σε ακούω μια φορά, ξέρω εγώ, στα βιντεάκια σου βρίζει. Μπορεί να φαίνεται ότι κατακρίνει. Μπορεί να φαίνεται αυτό το πράγμα. Να μιλά για λαγνίες, για γαμίσια, για το ένα, για το άλλο. Πώς γίνεται, εσύ θα πρέπει να διατηρήσει το φως, ξέρει. Αλλά ποιο θέλει να διατηρείται στο φως, αν όχι αυτό που φοβάται το σκοτάδι. Και επειδή όλοι προσπαθούν να διατηρηθούν στο φως για να δουν πώς είναι το φως, για να το σταματήσουν, να το σταματήσουν, τι κάνει. Προσπαθεί να το εστιάσει εκεί πέρα και να το σταματήσει να το γνωρίζει. Μόλις το γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να εστιάζει εκεί. Και τα αφήνεις να φεύγει και να έρχεται το σκοτάδι και να έρχεται το φως και να έρχεται το σκοτάδι. Και επειδή είχαμε κολλήσει το σκοτάδι εμείς και το πολεμάγαμε, είχε μείνει το σκοτάδι. Και το αφήναμε για να το γνωρίσουμε και το είχαμε σταματήσει τον εαυτό μας να προσκολλήσουμε το σκοτάδι. Και μετά τι κάνουμε, πάμε να προσκολληθούμε προς το φως. Εστιάζουμε τον εαυτό μας και το σταματάμε. Κολλημένο εκεί στο φως, κολλημένο για να γίνουμε αγνοί, να καταλάβουμε την αγνότητα. Και μόλις το καταλάβουμε αυτό τι έγινε. Πάβει μετά τα πράγματα, αυτό ήτανε. Πιο πολύ νομίζω ότι είναι όταν εσύ αφυπνιστείς τι πρέπει να κάνεις, να κάθεσαι μια κοιλιά έτσι, σε μια καρέκλα, να μην κάνεις τίποτα και του λες να λέω πώς είναι ο παράδεισος, ξέρεις. Και περισσότεροι τι θα σου πούνε οι περισσότεροι. Ότι είσαι σε ένα χώρο και περπατάς με ένα βιβλίο, ήσυχοι όλοι, σαν τα παραμυθάκια. Ο παράδεισος είναι να κάθεσαι σε ησυχία, στον παράδεισο, έτσι και περπατάς. Δεν ξέρω να κάνει το παράδεισο, σχολείο δεν ψάχνουν. Καταλαβες. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να έρθουμε σε αυτή την κατανόηση. Αφού περάσουμε από τις κολάσεις. Αφού πέρασουν και από τον παράδεισο, γιατί όλοι σταματάνε στον παράδεισο. Αυτό ήταν στην παλιά, θα λέγαμε, ερμηνεία της συνειδήσεως σε πολλούς ανθρώπους των διδασκαλιών, ότι πρέπει να σταματήσει τον παράδεισο. Και δεν πρέπει να καταλάβουν τα πάντα ρί και πάντα θα κάνουν τους κύκλους. Και πάντα θα κάνουν τους κύκλους. Για φαντάσου να υπήρχε μόνο ο παράδεισος, πώς θα ξέρεις ότι ήταν παράδεισο αφού δεν υπήρχε κόλαση. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είναι δύο πράγματα για να καταλάβεις το ένα σχετικά με το άλλο. Πρέπει να είναι, για να υπάρχει Θεός, πρέπει να υπάρχει μη Θεός. Για να υπάρχει αυτός, πρέπει να υπάρχει μία εαυτός. Για να υπάρχει φως, πρέπει να υπάρχει σκοτάδι. Για να υπάρχει κρυστάλλος και εκδήλωση και σύμπαντα, πρέπει να υπάρχει χάος. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν ότι τα πάντα είναι στη διαδική μορφή. Όχι σε διαφορετική πολικότητα με την έννοια της κατάκρισης. Ναι, υπάρχουν ροπές. Ναι, αλλά τα πάντα λειτουργούν σε αυτόν τον αέναο κύκλο που τα εμπεριέχει όλα μέσα. Και μόλις αυτόν τον έναν κύκλο τον συνειδητοποιείς και τον καταλάβεις και τον εστιάσεις και τον κατεβάσεις μέσα σου,
Θα δεις ότι περιμένεις φυσικά να έχουν τα πράγματα. Δεν πεις ποτέ επειδή τσακωθήκαμε, α, δεν αξίζει, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Αλλά θα ξαναβρεις αυτόματα την αγάπη. Δεν περιμένεις επειδή μάλλον τραβηχτήκαμε και δεν παίξαμε μπουνιές, θα ξαναδώσεις τα χέρια. Θα χρησιμοποιήσεις τις μπουνιές όπως χρησιμοποιεί ο πυγμάχος με τον πυγμάχο και μετά αγκαλιάζονται. Όπως κάθε ανταγωνισμός που υπάρχει και θυσυναγωνισμός. Και μετά κάθονται και γίνονται καλύτεροι μέσω του ανταγωνισμού, μέσω του συναγωνισμού. Καταλαβες. Και θα κάτσεις λοιπόν να νομίζεις να τον αγκαλιάσεις και πιστεύω, ωραία, παίξαμε αυτό το ξύλο, φίλε. Έφαγα κάτι μπουνιές, σου έδωσα όμως εγώ κάτι. Τι κατάλαβα, χρειάζεσαι άμυνα, χρειάζομαι επίθεση, χρειάζεται να αποφεύγεις αποφυγές, ιστορίες, τον αντάλλαγμα. Καταλαβες. Έτσι λειτουργεί στην πυγμαχία. Και κάθε λάθος πονάει, δεν είναι σαν τα άλλα αθλήματα. Καταλαβες. Έτσι λειτουργούμε και σε εμάς. Όταν εμείς λοιπόν ξεκινάμε και κάνουμε μεμποτισμένες φασαρίες με κάποιον άλλον και αντικρουόμαστε εκείνη την ώρα και παίζουμε παιχνίδια, θα λέγαμε, που απαιτούν ένταση, βία, οτιδήποτε, πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να έχουμε σε μια πιο συμφιλωτική κατάσταση μετά. Και να γνωρίζουμε και οι δύο πού και τι κάναμε και πώς μπορούσαμε καλύτερα. Καταλαβαίνεις. Αλλά πρέπει να τα αφήνουμε να φεύγουν και να ερχόμαστε πάλι. Να ερχόμαστε πάλι όπως κάνουν το σύμπαν, όπως κάνουν το νερό, όπως κάνουν τα πάντα σε ένα αέναο κύκλο. Έτσι, τον αέναο κύκλο σε μικρογραφία παίζει και ο άνθρωπος. Πρέπει να τα αφήσεις, να δίνεις και άλλη ευκαιρία, και άλλη ευκαιρία, και άλλη ευκαιρία. Αιώνιες ευκαιρίες. Αλλά το σύμπαν δίνει αιώνιες ευκαιρίες γιατί είναι αιώνια δυνατό. Απεριόριστα δυνατό. Ο άνθρωπος που δίνει απεριόριστα δυνατό, τι κάνει, δεν δίνει ευκαιρίες. Κόβει τις ευκαιρίες γιατί δεν έχει δύναμη. Και όσο παραπάνω δύναμη έχεις, τόσες ευκαιρίες θα δίνεις. Τόσες ευκαιρίες να ξαναζήσεις, να μάθεις περισσότερο, να ξαναζήσεις, να μάθεις περισσότερο. Γιατί δίνεις ευκαιρίες στην αυτογνωσία, στην αυτογνωσία, στην αυτογνωσία. Και πάντοτε αυτό θα ισχύει σε ό,τι επίπεδο συνδυσιακού και αν είσαι. Η αυτογνωσία ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τα μαθαίνεις όλα. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Οκ, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε επόμενη φορά.